Καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. 13η αγνωστική του τρίτου ομίλου της Evolution. Σε πόλια Σάξ φιλοξενούν την Kill Beer σε πόλια στην τρίτη θέση με 12-2. Τελευταία αγωνιστική νίκησαν τους Χάρη Κέινς με 58-65. Από την άλλη Μπυρόβη στην 8η θέση με 6-8 προέρχονται από καλό Ερηνικών. Τελευταία αγωνιστική νίκησαν και αυτή της Ρετρό. Ρετρό Πέσσερ 50-61. Πρώτη επίθεση για τους Καρχαρίες. Αυτό το τρίποντο. Πολύ σύντομα θα έχουμε και αποστολές. Με φτάδα σήμερα οι Kill Beer κλασικά έχουν φέρει το Pullman και οι Σεβόλια Sharks. Στα τραποδολία, πρώτη πόδι του μάτς. Και αυτό rebound ο Μπογιάς και ανεβάζει ο Καντάς. Μπογιάς και είναι μια προσθήκη βλέπω για το Skill Beer. Αλλάξε ένα βαθιά του Κώστα. Λάθος πάσα, κλέψιμο, εφηλιασμό για τους Sharks. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Ξεκινάει τέρμα, πρώτη δύο φορτή για τους Ευολιώτες, δύο όλα. Μπογιάς ξεφεύγει. Εσύ παραμένει για τους Μπυρόβιους. Καλή αρμόδιο εδώ από τον Μακαρίτη. Προφορά από την baseline Παντελόπουλος. Μελά έξω. Και από εκεί ξανά στον Γιάννη. Όμως τελειώνει. Παντελόπουλος γυρνάει. Εύκολη δουλειά για τον ψηλό. Στον πρώτο γύρο σε πόλια είχαμε φύγει με το Ροσφύλλο, είναι από τα πρώτα μάτια της χρονιάς τότε. Δύσκολη προσπάθεια από τον Θοδωρή. Ας το χώρι, πάνω ο Παντελόπουλος. Μια γρήγορη ματιά. Νομίζω κάθε ομάδα στοχεύει διαφορετικά σήμερα. Σε πόλια νομίζω έχουν από τις πιο γρήγορες και transition επιθέσεις στην κατηγορία. Μιλάμε για πολύ πιτσιρικάδες. Από την άλλη, οι Kill Beer έχουν πολύ ταλέντο στην περιφέρεια, στο σετ παιχνίδι και έχουν και τον Παντελόπουλο. Που σημαίνει ότι κάποιος καλύπτει καλά την άμυνα. Ας το παιδελεί από το Θοδωρή. Είναι λίγο πρέπει να είναι στο 10 στις τάπες ο Γιάννης και νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιο κορμί των Σεπολιών να τον παίξει στο 1-1. Γιάννα και rebound από τους Σεπολιώτες. Κατεβάζει ο Μακαρίτης. Ωραία πάσα. Καλάθι και φάουλ. Χρήστο, αποστολές. Χρήστο. Sorry. Εξεβολή. Το 4 όλα παραμένει. Κάπως έτσι κλαίνε από τα 3 λεπτά. Στο επόμενο το μάτς ξεκινούν και οι δύο μαζί. Σιγά σιγά να στέλνετε πρώτο καλάθι για την υπογεία. Ο Δημητρόπουλος ήταν προηγουμένος ο σκόρερ για 3 έφτατο. Από τον σταμάτησε ο Λεμινάκη και κάνει τις 5 πόντους. Χαμηλά η μπάλα. Τσανίκης, λάθος πάσα, κλέψιμο από τον Λεμινάκη. Σε επίθεση με τους γηπεδούχους. Δημητρόπουλος, ωραία σταυρωτή. Παίζει με πλάτη, βρίσκει λίγο χώρο, σηκώνεται αλλά στοχή.
Παντελόπουλο στο rebound, την μπάλα ξανά στο Καδά. Ακόμα μια καλή άμυνα. Έχουμε κλείσει δύο-τρία κλεψίματα από τους Sharks. Ελεμινάκης ξανά για τρεις. Άστοχα αυτή τη φορά. Λέσκος, δύσκολη προσπάθεια, rebound. Από τον Κοσμομίτη. Για πρώτη φορά σήμερα Κίλτρι βλέπω και τους τρεις καλούς περιφερειακούς, και τον Τζογκαντά και τον Μπογιά και τον Τσελική. Την τελευταία φορά που τους είδα έλειπε ο τελευταίος. Τζογκαντάς για τρεις. Αυτό είναι το ψωμάκι του. Για την ιστορία νομίζω τα Σερπόλια ξεκίνησα στο μπασκετάκι φέτος το καλοκαίρι με φερμένη ομάδα, πολύ νεανική και τα λοιπά. Στην νέα τάση το μπασκετάκι με δεμένο κορμό νομίζω ξεχωρίζει ο Μακαρίτης και τα δεύτερα Σλεμενάκη. Κίλτιρ πέρσι αγωνιζόταν στην Development 1, πήρε την άνοδο σαν δεύτερη, κάνει φοβερή σεζόν, καλά ακόμα του Παντελόπουλου. Και το συνεχίζει με παρόμοιο κορμό, βλέπω πολύ λίγες προσθήκες. Έχει ξεκινήσει να δει και τα πατήματά της και αυτή. Δημητρόπουλος για τρεις, κοντό. Time out, οι Σεπολιώτες 4.28 το ρολόι, στο 7-11 το σκορ. Επιστρέφουμε το time out. Παντελόπουλος είναι και δεύτερος παίχτης πάνω του. Μπαλά στη γωνία. Μόνος του για τρεις. Αλλά άστοχος. Ο Τσελίκης. 9-14 για την Κιλμπίρ. Μογέας για τρεις. Φαστής και εκείνος. Αρκετά στιγμα τρίποντα από την αρχή του μάτς. Νομίζω οι ομάδες προφανώς πρέπει να ζηταθούν, κάνει πολύ κρύο εδώ στη Ζωφριά. Και κατά δεύτερο νομίζω όσον αφορά το μάτς και εδώ θα βρίσκουν λίγο πιο εύκολες επιλογές. Τσελίκης, άμυνα με φάουλ. Και δύο βολές για τον περιφερειακό των Πυρόβιων. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Τελίκη στο λαθείς πολλίας και παντελόπουλος. Για τους γυρώζους αγωνιάνε 5 πόντους ο Σελεμενάκης. Ο Σταμάτης. Και 2 πόντους ο Δημητρόπουλος. Ωραία, πας χαμηλά Δημητρόπουλος. Στέκεται καλά στοχή, rebound, ο Παντελόπουλος, λάθος πάσα του. Καλή άμυνα των Σεπολιών. Μεγάλη πάσα στη good side, shoot για 2, άστοχο και αυτό. Στα 15 το σκορ. Στο Καντάς. Πάει να σκέφτει από τον Παντελόπουλο, επιθετικό το φάουλ του ψηλού. Μέσα ο Μπόνης, έξω ο Θοδωρής ο Μακαρίτης. Πάμε ρε Μπόνη, πάμε ρε Μπόνη. 3 ακριβώς λεπτά στο ρολόι. Μπόνης, Δημητρόπουλος. Σε ένα εναντίον ενός, θα σηκωθεί και θα το βάλει και αυτό. Τέταρτος του πόντος. Μα Μπόνη, μην κουράζεσαι πολύ. Σελεμενάκης μαρκάρει ψηλά τον Τσοκαντά. Μουλιάς θα πάρει ένα screen. Παντελόπουλος στο μέσα μέσα. Σουτ για 2 από τον Κώστα. Ριμπάνω Δημητρόπουλος. Ευκαιρία να μειώσουν ακόμα περισσότερο διαφορά οι Σεπολιώτες. Μπόνης, Σελεμενάκης. Θα πάρει ένα screen. Θα περάσει αντίθετα, θα βρει κενό χώρο. Πολύ δύσκολο lay-up. Το ποδές εφηλιασμό για την Κίλπιν. Τσελίκης βάζει φρένο. Νομίζω ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν στην ταχύτητα.
έχουν περισσότερο ταλέντο νομίζω στο σετ παιχνίδι. Το επιβεβαιώνει εδώ περίτρανα ο Τσελίκης. Τέταρτος λιπόντος. Έχει οδηγούς σταθερά. Μπόμις για τρεις. Παυτοχύση. Μπαλά ξανά σε εκείνον. Μπόμις στη γωνία, αλλά Δημητρόπουλος θα δοκιμάσει και αυτό στο χέρι του. Επόμενο επιθετικό rebound για τους Sharks. 10 δεύτερα. Μπαρτσόκας. Σελεμινάκης για τρεις. Έστωχος ξανά. Σταμάτης. Δεύτερο τρίποντο το δικό του. Στους 8 πόντους φτάνει και μειώνει τη διαφορά ξανά στους 3. Μπογέας. Στον Παντελόπουλο. Και από εκεί ξανά στον Κώστα για 3. Εκείνος. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Μπάλα στον Μπόνι. Μπογέας τον Κώστα. Είναι και ο Παντελόπουλος πάνω, τον Μπόνις γυρνάει, βρίσκει έξυπνα την πάσα, άτομος ο Μπαρτσόκας. Καλό, καλό! Τελευταία 40 δεύτερα. Για τρεις, εύστοχος ξανά, ο Τογκαντάς, δεύτερο δικό του. Στους 5 δεύτερα στο ρολόι. Κοίτα χρόνο! Νομίζω πέραν του σταμάτησε ένα μενάκι. Δεν έχουν έρθει οι επιθετικές λύσεις ακόμα για τους Εμπολιώτες. Αστυχώς και ο Μπαρτζόκας. Φυσικό ρυπαντο Δημητρόπουλος. Ωραία προσπίση, καλά τον ψηλό. Έχει αυτός που σταμάτησε ότι βγουν μέχρι στιγμής. Τον χορό. Μπράβο πολύ. Για τρεις εύστοχο τρίποντο και αυτό από τον Τζελίκη. Σε θέση οδηγού νομίζω πανάξια. Την Βίρ. 14-21. Δεύτερο δεκάλεπτο της Ζωφρία, 14-21 το σκόρσι, 7 για τους κινδυνούς που έχουν την κατοχή. Τσελίκη, συμπαλασπάει στη γωνία. Σπίσω από τον Τζακατά, ωραίο spin move. Άστοχο το τελείωμα. Επίδεση για τους Εμπολιώτες. Μπαρτσόκας. Υπάρχει μπάλα στη γωνία, Μπόνις. Θα περάσει την μπάλα χαμηλά. Ωραία, κίνησε γράφει πρώτο της δεύτερης περίοδου. Πάμε έτσι, ναι! Κυριόπουλο. Ναι. 16-21. Φάουλ ψηλά από τον Μπαρτσόκα. Πρώτο για την ομάδα των Σεμπολιών. Γεια σας. Βγήσε το φαουλ ο Κώστας. Δύο βολές για τον shooting guard της Kid Beer. Πάνε το τάλετ! Απλά, ένα τρίποντο. Μέσα και η δεύτερη. Η διαφορά ξανά στους 7. Ωραία κίνηση. Παλικαρίσιο καλάθι. Από τον Μεκαδιωτή. Ωραία προσπάθεια, άστοχο το τελείωμα από τον Κοτσομητή. Αλλά στον Μπαρτσόκα. Μπόνις γυρνάει, κερδίζει το φάουλ. Και θα τελέσει και αυτό δύο βολές. Μπράβο! Μπράβο! Μια μέρα τον Μπόνι. Το σίγουρο θέλω. Πάντα εσύ. Το Μπόνι από τα μαλλιά. Δεν είχε πει ότι είχε πει στο χασμό σας. Ε?
6 δεύτερη επιθυμία τον ίδιο Μπαρτσόκας. Τρίστο σούτ μέσα και αυτό. Σερί στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Τα πρώτα δύο λεπτά ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους εμβολιώτες και λιγμένα φαουλ από τον Τσελίκη. Δύο Κυριόπουλος, δύο Καδιώτης, μία στιγμή βολές ο Μπόνης και ένα τριποντάκι ο Σελεμενάκης. Όχι, διευθύνω ο Μπαρτσόκας. Μέσα η πρώτη. Δύο-δύο. Ξανά η διαφορά στους τρεις πόντους έχουν μειώσει σημαντικά. Οι Sharks. Αυτή είναι η προσπάθεια από τον Καδιώτη. Τσοκαντάς. Ένα σενάριο όλων, άστοχος ο Χρήστος, αμυντικό rebound ο Μπαρτσόκας. Πάλι ψηλά από τον Κούνα. Έξυπνο φάουλ για να κόψει τον ευθυδιασμό. Μπαρτσόκας, χαμηλά η μπαλά. Κυριόπουλος, σηκώνεται αλλά αστοχή, αμυντικό rebound ο Μπογέας. Η μπάλα στον Τσοκαντά. Κούνας. Μογιάς έμεινε μόνος, αυτό είναι πέναλτι. Θα αστοχίσει. Νομίζω αν υπάρχει ένας τον οποίο δεν μπορεί να αφήσει ξεμαρκάρεις που σήμερα οι σεβολίδες είναι αυτός. Γόνης αφήνει πάντα στον Διόπουλο. Διότις θα περάσει από τα αριστερά, θα σπάσει την μπάλα στη γωνία. 8 δεύτερα. Καλή προσπάθεια, πήρε εκεί την επαφή και τελείωσε. Έξυπνη αντιφάση, ο Μπόνης, time out, η Κίλβιρ. Επιστροφή του time out. Νομίζω το πρώτο τετράλεπτο έχει φαρδιά πλακιά την υπογραφή των Sharks. Έχουν βρει τα καλάθια που τους έλειπαν. Μπογιάς για 3, ευτυχή ξανά ο Κώστας. Πέμπτος του πόντος, πρώτο του τριποντάκι, αν δεν έχω κάτι. Έστως. Μπόνης παίζει με πλάτη, προσπείται, βρίσκει τον Μπαρτζόκα ελεύθερο, σουτ για 3 από εκείνον, rebound ο Παντελόπουλος. Τσελίκης. Σκούτε γίνεται παρά με την baseline, κερδίζει το φάουλ. Παντελόπουλος. Κοριάς, σπάει την μπαλά έξυπνα έξω. Για τρεις ο ψηλός, δεν το συνηθίζει, αστοχός. Λέσκος στο rebound, κατεβάζει ο Καδιώτης. Λέσκος εδώ στα υψωμένα για τον Παντελόπουλου. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του. Μογέας. Παντελόπουλος με hand-off ξανά στον Κώστα. Ωραία πάση στον Τσελίκη. 9 δεύτερα για 3. Άστοχος. Ο περιφερειακός των Μπυρόβιων. Φάουλ ο Παντελόπουλος. Στο ρολόι για τη μπάλα έξω και την λένε φάουλ. Τρίτο από τους Μπυρόβιους, 4 έχουν ήδη οι Sharks. Σημαντικό αυτό, πρέπει στα επόμενα 5 λεπτά να είναι πολύ προσεκτική η περιοχή. Δεν έχουν περιθώριο για άλλο φάουλ. Σελεμενάκης, Καριώτης θα πάρει ένα screen.
μπάλα στον Σταμάτη. Ωραία κίνηση από εκείνον, η μπάλα σπάει στη γωνία, Μπόνης μόνος του για τρεις. Μία στις δύο βολές, ένα δίποντο και ένα τριποντάκι τώρα. Σύντομη διακοπή. Συνέχεια στο μάτς, πέφτει το φαουλ για τους Σεβολιώτες. Έξι πρώτα από την Τζελίκη. 6 και η δεύτερη rebound, ο Δημητρόπουλος. Ποιος Δημητρόπουλος? Ακαλώ διαπάτη Δημητρόπουλος. 19, Γιώτης φάουλ από τον Κώστα τον Μπουγέα, τέταρτο για την Kill Beer. Έτσι ξανά ο Τσοκαντάς. Παναφορά με τον Μπόνι από την baseline. Καδιώτης. Κίνηση, περνάει από τα αριστερά, στέκεται, σύντρα σούτ ήταν αυτό. Ούνας, έστωπος και αυτός. Αυξάνεται ξανά η διαφορά για τους Μυρόπιους. 27-30. Αδιώτης. Λάθος ξανά. Συνδυασμός για τον Τσελίκη. Λάθη έχει, φάουλ ναι. Δύο βολές. Γιατί ο τέτοιος ο μαζός είναι, αυτός δεν ασχολείται καν μας. Τεσσαρότη. Στην δεύτερη περίοδο 27-32. Σαλεμενάκης. Μάτς παίζει με πλάτο Παντελόπουλο. Γυρνάει και το βάζει. Στις 10 ο Σταμάτης Σαλεμενάκης. 3,5 λεπτό στο ρολόι. Τσογαντάς. Φεύγει εκεί ωραία, θα κερδίσει το φάουλ. Ξανά στις βολές η Κιλμπίρ έχει πάρει σημαντικό το μερίδιο των πόντων της από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Είναι και εύστοχη. Η φιλοξενούμενη είναι σημαντικό και αυτό. Μέσα η πρώτη. Έξι από τον Τσελική. Γιώτης, μπάλα στον Μακαρίτη. Για τρεις ο Θοδωρής. Άχτυχος εδώ. Λοιπόν, ψηλά ο Παντελόπουλος. Παντελόπουλος. Τσοκαντάς. Μπαλά χαμηλά στον Γιάννη, ο οποίος ξεφεύγει και κερδίζει το φάουλ. Μια παρατήρηση στον Δημητρόπουλο. Πρώτη.
μέσα και η δεύτερη. Μέσα ξανά ο Κυριόπουλος, μέσα και ο Μπαρτσόκας. Τώρα αναφορά από την baseline. Πακαρίτης. Πάω στην μπαλά έξω. Κυριόπουλος και τώρα σταμάτησε Λεμενάκης. Για τρεις το σουτ, πολύ δύσκολο. Ας το καλοκαιρικό rebound από τους Σεπόλια. Λάθος πάσα, κλέβει ο Γαντάς. Πολλά λάθη από τους παιδούχους, τα οποία συνήθως οδηγούν σε πολλά καλάθια. Τώρα δεν θα έρθει κάτι τέτοιο για τους κυτρινούς. Αρίτης Μπαρτσόκας από τη γωνία. Εύστοχος ξανά. Δεύτερο δικό του, time out, Kill Beer. Σύνεγα στο μάτς. 2 λεπτά στο ρολόι. 32-36 μπροστά η Kill Beer. Τελίκης. Το φάουλ είναι χαμηλά. Δεν μετρά το καλάθι. Όμως και να έχει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Άχαστη η περιφερειακή των κίτρινων από την γραμμή της ομοσπονδίας. Καλάθι ακόμα ένα από τους Σεπολιώτες. Γκούνας, χαμηλά η μπάλα, Παντελόπουλος, άλλη πάρα την κατηγορία. Φάουλ από τον Μακαρίτη, βολές ξανά για τον Ψηλό. Μέσα και η δεύτερη. Αρέχεις δεύτερο τελικό rebound. Ξεφύγει το κλίμα. Μέχρι στιγμή το μάτς είναι πολύ ωραίο. Έχουν μπει και οι δύο ομάδες ζεστές. 36-40, το σύνολο τώρα 36-42. Πολύ καλή επιθετική συγκομή διμηχρονού. Μητρόπουλος παίζει με πλάτη τον Παντελόπουλο. Κερδίζει χώρο, ανάποδο λέει. Καλάθι ακόμα ένα για τον Ψηλό. Αλλά να ξανά κλέψουμε αυτή τη φορά για τους καρπαρίες.
μπάλα από τον Κούνα, πέμπτο συμπλεμένο και για τους γρόβους πλέον. Του Κυριόπουλου 38-42. Δεν 13 δεύτερα όλα για τους Μυρόβιους. Βάλω στον Τσοκαντά. Με φάουλ. Πώς φάση νομίζω. Όλες για τον Κούνα. Σε πρώτη. Μέσα και η δεύτερη απλά, εδώ δεν μπήκε, 5 και 6 στο ρολόι. Πατσότας για 3, for the buzzer, έφταγο με τα μπλό! Θοδωρής Μακαρίτης. Σαράντα δύο, 43. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά, 42-43. Να τον buzzer beater του Μακαρίτη. Λέσκος, άστοχος από κοντά. Rebound από κανέναν. Κατοχή περνάει στην Κίλγυρ. Δύσκολο σουτ, άστοχο. Το 42-43 παραμένει, Μακαρίτης οργανώνει. Λέσκος, βάλα έξω, τρεις ο Θοδωρής, φαστό χύση. Τον πάνω Παντελόπουλος. Από δες και οι δύο ομάδες στο πρώτο λεπτό. Τσολίκης καλή αν το Μακαρίτη. Βάλα έξω, Μπογιάς για τρεις. Άστονος και εκείνος. Ένα rebound από την Team Beer. Κοτσομίτης Μαλουσάνη χαμηλά. Μαγιάς για δύο, άστονος και αυτός. Και τώρα Δημητρόπουλος. Σε επίθεση, έβαλε, φαίνεται και καλά έκανε. Ο ψηλός στην επιλογή ψηλά. Βάλα έξω για τρεις το σουτ. Μπάλα θα μπει ούτε το καλάθι. Λέσκος, φλότερ, ούτε αυτός. Μακαρίτης, 9-14. Ωραίο Eurostep, καλάθι έχει, δύο βολές για τον Θοδωρή. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 μπροστά. Πλέον η Σεφόλια Σάρξ. Λιγοντάκι Κώστας Μογέας. Ο Μπαρτσοκάς. Σαν 4-6, Μακαρίτης, Μπατσόκας θα απαντήσει, όχι, μακρινό rebound. Ο Τσοκαντάς, η μπάλα ξανά σε εκείνον. Λιανά και κλέψιμο, χαμηλά.
τον Κορμανό. Ωραία πάσα, Λέσκος, Φλοντεράκη. Ούτε τώρα μπάλα στο καλάθι. Ο Τσομίτσι ελέγχει. Λίγο φτωχός εδέαμα το πρώτο τρίλεπτο. Δεν είναι το τετράλεπτο. Ωραία τρίπλα. Άστο όμως και τελείωμα από τον Γκέα. Ξέφυγε εκεί πολύ ωραία ο Κώστας. Λέσκος, Μαγαρέτης θα περάσει από τα αριστερά, θα σκοθεί για δύο. Μπάλα δεν του κλείνει το μάτι. Η διαφορά παραμένει στους δύο πόντους. Τσοχαντάς πήρε την επαφή, δεν κέρδισε κάτι. Μαγαρέτης τρέχει μέχρι μέσα Θοδωρής. Άμυνα καθαρά από τα Παντελόπουλη, μπάλα εκτός από εκείνον. Καλές είναι οι επιθέσεις και των δύο ομάδων. Η μπάλα απλά δεν καταλήγει μέχρι στιγμή στο καλάθι. Ένα σκορ πρώτης περίοδου. 29-21 επιμέρους σκορ δεύτερης. Στάθηκαν για τα καλά και οι δύο ομάδες. 43-43 έλειξε το ημίχρονο. Ούνας φάουλ από τον Θοδωρή Μαγαρίτη. Το φάουλ του δεύτερου μέρους. 5,5 λεπτά στο ρολόι. Ένα δίποντο. Δύο βολές μάλλον ο Μακαρίτης. Ένα τριμποντάκι Μπογίας μέχρι στιγμής. Ένας άστοχος. Και πάμε στον Ανός. Κατεβάζει ο Δημητρόπουλος. Δημητρόπουλος. Ξανά έξω. Κορμανός. Δίστασε, πέρασε από το κέντρο και έσπασε την μπάλα στη γωνία. Καλή κυκλοφορία την μπάλα. Μαγαρίτης για τρεις. Άστοχος και αυτός. Νομίζω κενό διάστημα και για τους δύο. Το πρώτο πεντάλεπτο. Τελίκης. Τελικό φαουλ από τον Κατσομίτη. Στο παρκέ. Και 36 το ρολόι. 44-46 το σκορ μπροστά ξανά. Οι κυμπή πέρασαν για λίγο μπροστά σε Πολιώτες. Αλλά ξαναπήρα τα ενία στο σκορ. Η Κυπερνή Τσαλίκης. Αντελόπουλος μακριά από το πεδίο δράση του. Αφήσει με χαντόφ ξανά στον Άσο. Για τρεις ο Κώστας, άστοχος, μακρινό ριβόν του Μητρόπουλος. Καντιώτης πάει με γρήγορα, με ταχύτητα μάλλον προς τα μέσα. Να κερδίσει το φάουλ και εκείνος, δύο ελεύθερες βολές. Προβάδισμα για εκείνους το σκορ, 48. Καδιώτης περνάει από τα αριστερά, σπάει την μπάλα έξυπνα έξω. Μητρόπουλος μόνος του για τρεις. Εύστοχος. Καλά για τις κολονιές νομίζω για τους Εμπολιώτες. 2-2 εύστοχες επιθέσεις.
Και να δούμε αν έχουν ξανά την απάντηση. Η κίτρινη Μπογέας Παντελόπουλος. Μπλοκ καθαρά από τον Κιτόπουλο. Δεύτερο σερί. Παρτσόκας στο ρεφλιασμό. Άστοχος. Ο Μπογέας στο rebound. Φάουλ από τον Μπόνι. Να πιέζει ψηλά, νομίζω είναι όπλο το οποίο δεν έχουν εκμεταλλευτεί μέχρι στιγμής οι Σεβόλια Σάρκς. Τα γρήγορα πόδια τους μπορούν να τρέξουν πολύ εύκολα αν το θελήσουν. Την Μπιρ Γιώτης, 3 συναντίον 1. Λάθος η πάσα, καταπληκτική άμυνα από τον Κούνα. Αλλά ξανά από τον Θελίκη. Διάστημα καρδιμάτου, Λέσκος έρχεται ψηλά για ένα σκριν. Μπονις γυρνάει. Σπάει την μπάλα στον Μπαρτσόκα. 5 δεύτερα. Καντιώτης, αυτός θα πάρει την ευθύνη. Φάουλ από ποιον? Από τον Κούνα. Μπορεί μέσα στα μάτια να μενάκεις ξανά έξω ο Μπαρτσόκας. Ο Γιωργόπουλος όχι. Ο Γκούνας διορθώνω. Μέσα ο Γιωργόπουλος. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. 2 στις 4 πλέον. 1 και 20 στο ρολόι. 51-50. 8-7 το ρεκόρ μέχρι στιγμής, χαμηλό πολύ το σκορ. Διασπιέζεται, 10 δεύτερα. Μπράβο! Μπράβο! Δύσκολο σουτ. Εύστοχο και αυτό, δείχνει την κλάση του ο Μπογέας. Δεν θα βγει να το δείχνει. Ωραία, πας χαμηλά, Μπόνις, Λέσκος, χάθει την μπάλα, άστοχος ο Σκοψινός. Κατοχή παραμένει για τους Ομολιώτες. Παναφορά από την baseline. Λέσκος. Έλα, μάλλον δεν φωνάζω πολύ για αυτό φαλτά. Καντιώτης. Διόπλος παίζει με πλάτη. 5 δεύτερα στο ρολόι. Καθαρή άμυνα. Rebound από τον Παντελόπουλο. Μισό λεπτό ακριβώς για το φινάλε της τρίτης περίοδου. 2-3 τα φάουλ, 2 για τους υποδούμους, 3 τους φιλοξενούμενους. Ηλιάς ξεφεύγει, σπάει την μπαλά έξω. Ο Τσολίτης για 3. 16 δεύτερα όλα για τους Σάρκς. Δεν πρέπει να βιαστούν. Πρέπει να πάρουν όλη την επίθεση. Αυτό βλέπω να γίνεται. Μπόνις, 6 δεύτερα. Στη γωνία η μπαλά, Λέσκος μόνος του για 2. Θα αστοχίσει. 51. 55. Τρίτης περίοδου. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Νομίζω ανοιχτά τα ενδεχόμενα και για τις δύο ομάδες. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπόνι, ο οποίος θα κλέψει. Δίστασε εκείνα στο 3-3 στη Μητρόπουλος. Μπλοκ καθαρά του Παντελόπουλου. Νομίζω πρέπει να σκοθεί εκεί ο Μπόνις. Μπάλα έξυπνα χαμηλά. 3 δεύτερα. Έξυπνε πας χαμηλά, άστοχος ο Παντελόπουλος, μάκησε τα rebound, κατεβάζει ο Λέσκος. Μπόνις θα το πάρει αυτή τη φορά. Θα το χάσει. Ψηλά, μπάλα στον Τσοκαντά.
Δύσκολη προσπάθεια, άστο και αυτή από τον Πογιά. Καλή άμυνα εδώ. Από τους Sharks. Δύσκολη προσπάθεια, καλά και έχει φάουλ με δύο βολές για τον Καδιώτη. Sharks, Πεντρόπουλος δίστασε και αυτός δύσκολο τρίποντο, άστοχο, bonus στο rebound, κερδίζει χώρο, αλλά ούτε εκείνος σε φτωχή, Λέσκος, rebound, Τσοκαντάς. Γελιόπουλος, Τσοκαντάς, Μοριάς, σπάει την μπαλά έξω, καλή κυκλοφορία της μπαλάς. Το δεύτερα, Τσοκαντάς. Κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Πολύ, απλά σου τα ρελά, τίποτα άλλο δεν είναι. Με στή. Άσε τις ασίστ τώρα. Έξω η πρώτη. Τι θα κάνω να. Παρανάσεις. Ο Διαμαντίδης δεν τα έκανε. Ξέρει. Σε η δεύτερη. Ναι, για τα πόδια. 1.54 πρώτη πόδια της τελευταίας περίοδου. Εσύ! Μπόνις, παίζει με πλάτη, σε Λεμενάκης. Χάσει την παροδικά την κατοχή, μπαλά ξανά σε εκείνον. Διτσοκίνδυνη πάση του deflection από την Πογιά. Νομίζω λίγο πιο μυαλωμένες επιθέσεις θέλουν και οι δύο ομάδες τώρα. Δεν έχουμε δει ορθολογικό μπάσκετ μέχρι στιγμή στην τελευταία περίοδο. Δημητρόπουλος από την γωνία. Λοιπόν, ο Γεωργιόπουλος. Τα πάντα όλα ανοιχτά. 6:50 στο ρολόι. Μπογιάς. Ξανά σε αντίθεση για τους Καρχαρίες. Σε Λεμενάκης, για τέσσερις σταμάτης. Άτυχος εδώ, καλό ήταν το σουτ. Ο ίδιος το rebound, προσπείτε. Μέσα για η βολή, έμεσο τρίποντο. 54 όλα. Μέσα ο Μπαρτσόκας. Έξω ο Σελεμενάκης. Πάμε, 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 Τσόκα! Μπορείς. Σύστημα 3. Κάπως έτσι λένε πρώτα 3,5 λεπτά στην τελευταία περίοδο. Μια στις δύο βολές από το Κατά και ένα γκολ φάουλ από τον Σελεμενάκη. Τσελίκη. Μπορεί το παίξεις σου. Τσοκαντάς. Σπίτε ωραία. Περνάει προς τα μέσα. Βάλε εκτός από τα χέρια του Λέσκου. Τσοκαντάς. Πρέπει να βρει επιλογή. Παντελόπουλος και ξανά Τσοκαντάς. Χαμηλά η μπαλά. Παίζει με πλάτη, γυρνάει, αλλά αστοχή ξανά. Ρελάτ, ρελάτ, ρελάτ. Μπόνις. Καλή άμυνα για κλέψιμο ξανά από τις Μυρόβιους. Θέλετε επίθεση. Τσελίκης. Ρελάτ,
κλείσιμο για τους Καρχαρίες. Δημητρόπουλος 3-2. Καλάθι όχι, άτυχος ξανά. Time out, 54 όλα. Επιστρέφω το time out. Μέσα η πρώτη, μπροστά η Sharks, 54-55. Το γνωστό. Μέσα και η δεύτερη. Πεντέξι-πεντατέσσερα. Πέντε λεπτά στο ρολόι, καλούμε να δούμε απάντηση ξανά. Η κίτρινη τριμποντάκι Κώστας Μπογιέας. Όλο το βράδυ. Τέταρτο τρίποντο του. Πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του σήμερα νομίζω. Πατσόκας Μακαρίτης χαμηλά έμπαλα. Λεύκος. Ξανά Πατσόκας. Έξι δεύτερα. Κάποιος πρέπει να πάρει την ευθύνη. Μπάλα εκτός. Δύο δεύτερα για την ολοκλήρωση της επίθεσης. Δεν είχα δύο της. Σοβολέ! Πω, το λέω όλο το μάτς. Λέσκο τον άνθρωπο, Σόβολος λέγεται. Πολύ, μπράβο ρε, μπράβο. Μπέρδεψα τους δύο προσώπους τύπου. Ζητώ συγγνώμη για τον ψηλό. Γιάννης Σόβουλος. Ο Τσομίτης. Στην άμυνα του Σόβουλου θα βρει τον τρόπο και να βάλει την μπάλα ξανά στο παλάτι. Απάντηση από την Κίλμπιρ. Είναι και δύο βολές για τον Καντιώτη τώρα. Μέσα η πρώτη. Συγκριτικά αρκετά πιο εύστοχη η Κιμπίρ. 57-59. Ο Γέας ξανά για τρεις φορές αυτή η κίνηση. Αστοχή αυτή τη φορά, ριμπάουντ ψηλά Μακαρίτης. Ευκαιρία να ισοφαρίσουν ξανά οι μπλε. Μακαρίτης φάουλ από τον Χρήστο. Το φάουλ είναι κάτω. Δύο βολές όχι. Παναφορά. Από το πλάι. Το μάτς ξανά στον πόντο, 58-59. Φάουλ πάνω στον Τσεμίκη. Βαδάς. Από τον Μπαρτσόκα. Τρίτο μαντικό, πέντε έχουν οι Μπυρόβοι. Αναφορά από το πλάι. Τελίκης.
επίσης για δύο αστοχό. Μία με τον Sharks. Βάλει ένα σπουδαίο του Μπαρτσόκα. 3 και 10. Φάουλ. Κακό από τον Κοτσονίτη. Συνδεδεμένα πραγματικά. Όποιο φάουλ και να κάνουν, η κίτρινη θα οδηγήσει τους μπλες στις βολές. Έξω ξανά η δεύτερη, 3 στις 6 τελευταία περίοδο για τους Sharks. Δεν καθαρίζουν το rebound. Κατεβάζει ο Μπογέας. Ωραίο σπίλμα από τον Κώστα. Δύσκολο το παθιά άστοχη. Καλή άμυνα του Καμπιώτη. Μακαρίτης κατεβάζει. Οι λεπτομέρειες με μετράνε. Μακαρίτης παλά έξω. Βάζει το πόδι για την άμυνα. Καμπιώτης. Τρόπουλος με μια τριπλίτσα. Μεγάλο τρίποντο. 62-59. Time out για την Μπιλ. Επιθετικό φάουλο που είναι στο momentum πλέον με τους Εβολιώτες. Αυτοί είμαστε. Time out την Μπιλ. Επιστρέφουμε το time out. 2 και 20 το momentum πλέον ξεκάθαρα με τους Sharks. 62-59. Καμπιώτης Σόβολος στο screen. Μπαλά έξω. Μητρόπουλος για 3. Μέσα και αυτό. Πανηγυρισμός. Κανάν. Μεγάλο τρόπο εδώ ξανά. Μητρόπουλο. Τέταρτο φάουλ από τους Sharks. 65-59. Έξι και η δεύτερη κατεβάζει ο Καμπιώτης. Μακαρίτης ξανά Καμπιώτης. Δεν χρειάζεται καμία βιασύνη πλέον από τους Sharks. Καμπιώτης από τα αριστερά ξέφυγε. Δεν βρήκε καμία πάσα. Μπάλα εκτός. Ακριβώς 100 δεύτερα στο ρολόι. Ένα μισή λεπτό. Ο Γέας, ωραία τρίπλα. Καθαρή τάπα του Δημητρόπουλου. Τα κάνει όλα στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Γέας για 3. Λοιπόν ο Μπαρτσόκας. Game winning plays είναι αυτά. Κάτι τέτοιο καθαρίζει το match. Μακαρίτης. Καλή άνα τον Μπογέα. Κλέβει ο Κώστας. Οπα. Όλα καλά. Εντάξει, γίνονται και αυτά, γίνονται και αυτά. Ένα από φορτή Μακαρίτη. Βολές για τον Μπογέα. Η πρώτη. Δύο-δύο. Στους 4 πόντους η διαφορά. Πέμπτος πόντος του Μπογέα στην τελευταία περίοδο. Ένα λεπτό. Καμπιώτης. Μπαρτσόκας. Περάσει στα πόδια τον Τσελίκη, θα βάλει φρένο. 14 δεύτερα. Σόβολος στη λάγια σκριν. Μπάλα στον Μπαρτσόκα, μόνος του εκείνος για 3. Θα στοχίσει. Είναι ζωντανή ακόμα η Γκίλ Μπίρ, 65-61. Στο Χαντάς. Καθαρή άμυνα, Σόβολος ελέγχει.
Μπάλα στον Μπαρτσόκα. Μισό λεπτό. 35 δεύτερα κατά την ακρίβεια. Το Καντάς, βολές για τον Καντιώτη. Time out. Ζητάει η Κιλμπίρ. 25,3 στο ρολόι. Όχι. Μετά τις βολές. Πρέπει να τις βάλει οπωσδήποτε το καδιό της. Μέσα η πρώτη. Ανάσα. Και αέρας 5 πόντων πλέον για τις Απόλλιας Άρξης. Μέσα και δεύτερη 2-2. Time out. Kill beer. 25,3 στο ρολόι. 67-61 μπροστά η Απόλλιας Άρξης. Τεράστια τρίποντα από τον Δημητρόπουλο, που φέρει την κατάσταση εδώ που την έχουν φέρει. Ο Γεάς, αυτός θα πάρει την ευθύνη για τρίστο σουτ άστοχο, νομίζω το μάτι καθαρίζει. Καντιώτης θα περάσει πρώτο κέντρο, μεγάλη νίκη για τους Απόλλιας Άρξης. 13 για φέτος, φεύγουν από το επεισόδιο της Ζωφριάς με 67-61. Μπράβο, μπράβο! Καλό βράδυ σε όλους.